τον Μπάμπη τον Σκλάβο. Θέλουμε και εσύ να μας πεις δύο λόγια πώς είδες το σημερινό παιχνίδι και αν το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Όσο καιρό είμαι εδώ πέρα στην ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώματος, η ομάδα της Έγινας είναι η πιο σοβαρή και η πιο καλή ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ένα γκολ. Πατήσαμε πιο πολλές φορές περιοχή από την αντίπαλη ομάδα. Σε μια κακή στιγμή, γιατί δεν είμαστε συγκεντρωμένοι στο 45, φάγαμε γκολ. Αλλά βρήκαμε το στένος στο δεύτερο ημίχρονο να δημιουργήσουμε και ευκαιρίες και να ισοφαρίσουμε. Έχω πει στα παιδιά ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, τουλάχιστον δεν πρέπει να το χάσεις. Παραμένουμε πρώτοι στη βαθμολογία. Η ψυχολογία μας είναι πάρα πολύ καλά και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Η εικόνα σου για την Έγινα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός και φίλος μου. Με πολύ καλούς παίχτες, με κίνηση, πολύ καλά τακτικά, στημένη. Είχαμε πρόβλημα. Όταν βγαίνανε στην αντεπίθεση, είχαμε πρόβλημα. Ευτυχώς εμείς είμαστε σε καλή μέρα. Αν είχαμε διορθώσει κάποια άλλα πραγματάκια, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τραυματισμούς έχεις? Τραυματισμούς έχουμε το Γιώργο το Μαρουσάκη, ο οποίος ένιωσε ένα τραύμα στο δικέφαλο. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε όλη τη εβδομάδα. Έρχονται και κάποια άλλα παιδιά, δύο νέες μεταγραφές. Δεν θα έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε όπως ήμασταν και ακόμα καλύτερα. Μήνυμα στο φιλαθλό κόσμο. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος την επόμενη εβδομάδα και από εκεί πέρα θα πάμε για το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι να ανεβάσουμε την ομάδα εκεί πέρα που πρέπει και εκεί πέρα που θέλουν οι άνθρωποι που τη διοικούν. Γιατί έχουν κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια και εμείς είμαστε αναγκασμένοι και σαν προπονητικό team αλλά και σαν ποδοσφαιριστές να τα προσέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Κύριε Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε 190, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θανάση, χρόνια σου πολλά. Μπακόμετρος, το επώνυμο, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Καλησπέρα σας. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς έδωσε το παιχνίδι το σημερινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πω καλή χρονιά σε όλους. Δεν έχω ξαναμιλήσει φέτος. Γίνεται μια καινούργια προσπάθεια από την αρχή. Να μιλήσω συγκεκριμένα για το παιχνίδι. Ναι. Είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μαζεμένες ιώσεις, δεν ξέραμε ποιος θα παίξει, τελικά μαζευτήκαμε. Νομίζω παρουσιάσαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα με μια ομάδα που είναι φτιαγμένη για άλλη κατηγορία. Πολύ συγκροτημένη, με πολύ καλό προπονητό, το φίλο μου τον Μπάμπη. Θεωρώ ότι έχει μέλλον, γίνονται πάρα πολύ σωστή και καλή δουλειά στον Ολυμπιακό. Το ίδιο όμως θα ήθελα να πω για τη δική μου ομάδα που απαρτίζεται με ένα ρόστερ 24 άτομα και το 95% είναι γεννήτες και παιδιά από τις ακαδημίες μας. Όσο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω είναι κατά γενική ομολογία οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου. Αξίζει και στις δύο να κάνουν το βήμα παραπάνω. Διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι. Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες να το είχαμε τελειώσει νωρίτερα. Ξέρετε, δεν παίζουμε μόνοι μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει κάνει ο Μπάμπης, ο φίλος μου, πάρα πολύ καλή δουλειά και διεκδίκησε αυτό που τους αναλογούσε μέχρι το τέλος. Είμαι ευχαριστημένος από το βαθμό. Παίζαμε σε μια δύσκολη έδρα. Κρατάω την καλή εμφάνιση στο βαθμό. Συνεχίζουμε. Υπάρχει δύσκολο πρόγραμμα και χωρίς δουλειά, χωρίς αφοσίωση, υπευθυνότητα, πειθαρχία σε όλα τα κομμάτια εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός δεν γίνεται τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρουσιάζεται ένα φανταστικό θέαμα και η ομάδα σου και η ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώματος. Είδαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, πολλές ευκαιρίες και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Και όπως είπες και εσύ, το αποτέλεσμα είναι, πιστεύω και εγώ, δίκαιο. Και από τη μεριά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρεσβεύουμε και εμείς και ο Ολυμπιακός, το ΕΦΑ αγωνίζεστε. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να λειτουργεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για μένα χρήματα πρέπει να πέφτουν στην εκπαίδευση των παιδιών για να μπορεί να γίνει το βήμα παραπάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια. Να σε καλά, Γόλα. Κοντά μας ο Σπυριδάκη Νικόλα, ο σκόρερ της ομάδας. Θέλω να μου πεις πώς το είδες εσύ το παιχνίδι και αν το αποτέλεσμα είναι δίκαιο αυτό απέναντι σε μια ομάδα, τον Ολυμπιακό Πειραιώματος. Καταρχάς, σκόρερ δεν ήμουν εγώ, το μεγάλο παιδί τον γκολ. Γιατί ζήτησα από τον coach να μου στείλει το σκόρερ. Δεν πειράζει, το ίδιο.
Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα παιχνίδι θεωρώ ισορροπημένο. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας, όπως παίζουμε κάθε Κυριακή. Βρήκαμε μπροστά μας μια καλή ομάδα με καλές μονάδες. Παίξαμε το ποδόσφαιρό μας και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Τον περίμενατε έτσι τον Ολυμπιακό περάματο? Ναι, ναι, τον είχαμε διαβάσει και γνωρίζαμε σαν ομάδα πώς παίζει. Εντάξει, και εμείς καλή ομάδα είμαστε. Κάναμε το παιχνίδι μας όπως παίζουμε με όλες τις ομάδες, χωρίς να αλλάξει είτε είναι καλή ομάδα είτε είναι κακή. Από εκεί και πέρα, ευτυχήσαμε, βάλαμε τον γκολ πρώτη. Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, να το κρατήσουμε και ήρθε μετά η ισοπαλία. Αλλά θεωρώ ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Ναι, έτσι πιστεύω. Έρχεται ένα επόμενο παιχνίδι, είσαστε έτοιμοι? Πάντα είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ έχει η ομάδα αρκετούς παίχτες. Δεν έχετε τραυματισμούς και ελλείψεις? Τώρα αυτή τη στιγμή όχι, είχαμε μια αίωση πριν μια εβδομάδα με 10 παίχτες που είχαμε. Όλοι ξέρει, Ναι, είχαν πρόβλημα σχεδόν όλοι. Τώρα είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σε καλά. Να σε καλά.